Φίλες και φίλοι, ένας χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες με τον τυφώνα Μίλτον που πλήττει εδώ και λίγες ώρες τη Φλόριντα και τα σενάρια που εμφανίζονται στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολλά. Φυσικά, στο προσκήνιο είναι για ακόμα μια φορά η λέξη HARP, το περιβόητο αυτό πρόγραμμα που υποτίθεται ότι ελέγχει τον καιρό, τροποποιεί τον καιρό, φτιάχνει κεραυνούς, καταιγίδες, τσουνάμι και οτιδήποτε άλλο ως αποτέλεσμα του ιονισμού της ατμόσφαιρας που υποτίθεται ότι ανακάλυψε ή μάλλον ανακάλυψε ο Τέσλα τα αρχεία του οποίου πήραν. Τέλος πάντων, πριν σχολιάσεις αυτό το βίντεο, δες το όλο, μην βασιστείς στον τίτλο, παρακολούθησέ το, δες τι συμβαίνει και μετά βγάλε το συμπέρασμά σου, όποιο κι αν είναι αυτό. Και ο λόγος που αποφάσισα να το κάνω είναι ακριβώς γιατί γίνεται χαμός. Έχουμε ασχοληθεί με το HARP στο παρελθόν και μάλιστα χτες μου στείλατε πολύ στο TikTok κάποια βίντεο από τον τυφώνα. Δεν ξέρω αν ήταν αυθεντικά ή αν ήταν από παλιότερους τυφώνες, κυκλώνες ή προϊόν, ας πούμε, AI, όπου πολλοί πιστεύουν ότι ευθύνεται το HARP για ακόμα μια φορά. Ο κυκλώνας ή τυφώνας Μίλτον θα χτυπούσε τη Φλόριντα με κλίμακα σε κλίμακα 5. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν ισχύει όμως και πάλι καλά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν αγγίζουμε τέτοια θέματα γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν ήδη απώλειες και θα δούμε τα πάντα. Υπάρχουν φυσικοί τυφώνες, φυσικοί κυκλώνες, υπάρχουν τεραστίας έντασης φυσικοί κυκλώνες στο παρελθόν και πολύ πριν βγει το HARP. Αλλά είστε ελεύθεροι να πιστέψετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας δείξω και τη μία πλευρά και τι ισχύει, τι συμβαίνει τώρα στη Φλόριντα. Θα πάμε να δούμε ένα live feed από ένα site, τέλος πάντων. Μετά θα πάμε να δούμε τι ακούγεται, τις θεωρίες συνωμοσίες που ακούγονται, τις θεωρίες γενικότερα για το HARP κτλ. Αλλά φαίνεται ότι ευτυχώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν είναι καλά, είναι καλύτερα όμως συγκριτικά με την κλίμακα με την οποία θα χτυπούσε τη Φλόριντα. Στην Ελλάδα, επειδή οι κυκλώνες και οι τυφώνες δημιουργούνται από θερμούς ωκεανούς και τεράστιες θάλασσες, εμείς εδώ έχουμε μικρές αποστάσεις στα νησιά μας και δεν έχουμε τεράστιες θάλασσες κτλ. Οπότε, κατά 99,99% ποτέ, μάλλον και στη Μεσόγειο και εδώ, δεν θα δημιουργηθεί κυκλώνας, τυφώνας ή μεγάλης κλίμακας, τουλάχιστον τσουνάμι. Πάμε να δούμε τι ακούγεται. Τι ισχύει μάλλον, τι ακούγεται και ποιοι ήταν οι καταστροφικότεροι τυφώνες στην ιστορία ακόμα και πολύ πριν κυκλοφορήσει η θεωρία για το HARP ή πριν εγγενιαστεί το HARP επίσημα για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και πάντα κόσμια ο ένας στη γνώμη του άλλου. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας αν πιστεύετε ότι είναι HARP, αν δεν πιστεύετε ότι είναι HARP. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι HARP, έστω και αν υπάρχει το HARP, έστω και αν υπάρχουν εταιρείες που τροποποιούν τον καιρό. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν, το έχουν παραδεχθεί ήδη εξάλλου. Αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν νομίζω ότι είναι HARP, έστω και αν αυτό υπάρχει. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι το live από το News24 για να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Όπως σας είπα, ήταν να χτυπήσει με κατηγορία 5 και πολλοί το είπαν ότι θα ήταν κατηγορίας 5, γι' αυτό θεώρησαν ότι είναι HARP, ότι είναι ο πανίσχυρος τέλος πάντων. Και πάλι όμως ήταν από τους πιο ισχυρούς γιατί έφτασε με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, όμως είχε πέσει τότε εξασθενημένος, ήταν στην κατηγορία 3. Ο τυφώνας Μίλτον λοιπόν άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα στις 8.30, 3 η ώρα και 30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, εξασθενημένος από 5 στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων όμως 195 χιλιόμετρα την ώρα, κοντά στην ίσο Σιέστα Κι, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια υποβιβάστηκε στην κατηγορία 2, οπότε κάποιοι που είπαν ότι αν μπορούν να τροποποιήσουν τον καιρό γιατί δεν ρίχνουν την ένταση του κυκλώνα ή του τυφώνα τέλος πάντων, τότε είτε υποβαθμίστηκε μόνος του είτε εξασθένησε, ευτυχώς για τις ανθρώπινες ζωές, ξαναλέω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είτε τον υποβάθμισαν για να μην γίνει χαμός, αφού υπάρχουν εταιρείες, ξαναλέω, τροποποίησης καιρού και το HARP, όμως τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Στις 11 η ώρα λοιπόν, τοπική ώρα και 6 η ώρα Ελλάδα, η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χιλιόμετρα την ώρα, υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται εκείνη την ώρα
ακραία επικίνδυνος. Το μάτι του κυκλώνα βρισκόταν σε απόσταση 120 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα. Πάμε στην επόμενη που λέει καταστροφές και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, αφού ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει σήμερα τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δείτε πόσοι, το γράφει μετά, καθώς κινείται με ανατολική κατεύθυνση. Δυστυχώς. Έχουμε και ανθρώπινες απώλειες. Ας ελπίσουμε να είναι οι λιγότερες δυνατές, μακάρι να μην υπήρχε καμία ανθρώπινη απώλεια. Δύο θάνατοι λοιπόν, μια ώρα πριν έγινε αυτό στις 8, επιβεβαιώθηκαν νωρίτερα από τις αρχές στην κομιτεία Saint Lucy της Φλόριντα από ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Και εδώ έχουμε ένα βίντεο, πάμε να το δούμε. What I'm about to show you is truly unbelievable. Take a look behind me. The storm surge has started to rise here in downtown Sarasota. You can see the water looking more like rapids right now as the wind is whipping. It is bringing with it not only that storm surge coming in from the coast, but it is also tossing around debris that you could see right there. We actually saw an AC unit. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, πιστεύετε ότι είναι χάρπη, φυσικό φαινόμενο? Φυσικά, ξαναλέω, υπάρχουν φυσικοί κυκλώνες και τυφώνες, έτσι. Απολύτως καταστροφική σε αυτά τα μέρη. Δεν είναι απαραίτητα όλα χάρπ. Elevated. That is a parking garage, and look how high the water. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έχει φτάσει το νερό, λέει. That if I were to walk there, which I will not, but if I were to walk there, this water has to be at least up to my waist, probably even deeper. Just to give you a perspective, I'm 5'8 and a half, so that is how high. Μάλιστα, πάμε να δούμε τις επόμενες ειδήσεις. Σφοδρή ανεμοστρόβιλη στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα και μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε σύμπτωση. Το βίντεο που ανέβασα πριν τρεις μέρες για τον Τζον Τίτορ, τον υποτιθέμενο χρονοταξιδιώτη που θα έσωζε τον κόσμο από το 2036. Υποτίθεται ότι γύρισε από το 2036 για να πάει να δει την οικογένειά του στην Τάμπα και να πάει να πάρει έναν υπολογιστή IBM. Ο σερίφης λοιπόν της κομιτείας Keith Pearson επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν πολλαπλές απώλειες μετά την πτώση ανεμοστρόβιλου γύρω στις 4.30 την Τετάρτη στην περιοχή Spanish Lakes Country Club στο βόρειο Fort Pierce. Ασυνήθιστα ισχυρή ανεμοστρόβιλη, αυτό θα το δούμε, έπληξαν την Ανατολική Κομιτεία της Φλόριντα λίγο πριν την άφιξη του τυφώνα Μίλτον. Πριν την άφιξη, σχίζοντας και τη στέγη του θολωτού στα δύο πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης Power Outage US. Οι κομιτείες στην κεντρική δυτική ακτή της πολιτείας έχουν πληγεί περισσότερο, με τις τάδε κομιτείες να είναι ανάμεσα στις πλέον επηρεασμένες. Φανταστείτε τι συμβαίνει χωρίς ρεύμα πλέον και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό, όταν ζούμε σε έναν ηλεκτρονικό κόσμο και προκύπτει μια φυσική ή, αν εσείς κρίνετε, τεχνητή καταστροφή, τότε ξεμένουμε εντελώς από τα πάντα. Ούτε χρήματα, αν δεν έχουν και εκεί, δεν έχουν πολλά μέτρητα εξ όσων γνωρίζω στην Αμερική. Βασίζονται στις κάρτες. Φανταστείτε τώρα σε όλη την κομιτεία, σε όλη την πολιτεία να μην υπάρχουν τώρα ATM και να βγάλεις λεφτά, να πάρεις κάτι να. Δεν ξέρω. Το ξέσπασμα του τυφώνα Μίλτον στην Τάμπα. Κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία. Και εδώ έχει άλλο ένα βίντεο, αφού λέει γερανός πέφτει σε κτίριο στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα. Κοιτάξτε εδώ. Χαμός. Αναζητήστε πηγόντες ασφαλή καταφύγια, λέει ο Biden. Προειδοποίησε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές που απειλούνται από τον κυκλώνα Μίλτον να αναζητήσουν πηγόντες ασφαλή καταφύγια. Δεν τα διαβάζω όλα. Πλημμυρισμένο υπόγειο πάρκινγκ στο Port Charlotte. Ας δούμε και εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά πανικός. Δεν ξέρεις από πού να γλιτώσεις εκεί και μακάρι να μην υπάρξουν απώλειες, ξαναλέω. Μάλιστα. Έπεσε σε κατηγορία 1 ο τυφώνας ευτυχώς, γιατί ξαναλέω, οι προβλέψεις μιλούσαν για τυφώνα κατηγορίας 5 και εκεί πολλοί πίστεψαν ότι είναι χάρπ, γιατί σου λέει τόσο πανίσχυρος τυφώνας θα τα πάρει και θα τα σηκώσει. Αλλά ξαφνικά ο τυφώνας Μίλτον είχε ανέμους στις 8:27 που φτάνουν τα 90 μίλια ανά ώρα, καθιστώντας τον τυφώνα κατηγορίας 1 σύμφωνα με την ωριαία ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων. Η καταιγίδα βρίσκεται περίπου 40 μίλια νοτιοδυτικά του Ορλάντο και κινείται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά με ταχύτητα 16 μίλια την ώρα.
κάτοικος του Ελλάδο περιγράφει το πέρασμα του τυφώνα. Δεν θα το δούμε αυτό. Εδώ είναι η οροφή που έφυγε στο Τροπικάνα. Για να δούμε αν θα το ανοίξει το X. Έχει βίντεο, έχει βίντεο. Ορίστε. Μάλιστα. Εδώ λέει ότι σκυλάκι βρέθηκε δεμένο σε φράχτη. Είναι, έχει αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων. Προς Ορλάντο στις 8:38 που σαρώνει την κεντρική Φλόριντα και βρισκόταν μεταξύ Τάμπα και Ορλάντο από τη 1 η ώρα τοπική ώρα. Και πάει προς το Ορλάντο. Οι κόρες καταστροφής στη Σαρασότα. Για να δούμε. Τα έχουμε δει αυτά. Γενικά γίνεται χαμός, ευτυχώς όμως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Φλόριντα. Ευτυχώς έπεσε σε κατηγορία 1, γιατί θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε όλους και θα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα έχαναν τη ζωή τους. Ελπίζω να μην είναι κανένας ακόμα άλλος. Ο τυφώνας Ελέν είναι ο φορτικότερος, σας είπα, μετά τον Κατρίνα. Βλέπετε, υπήρχαν και άλλοι πάρα πολύ φωνικοί. Πλήττεται γενικά από τυφώνες και κυκλώνες. Το πέρασμα του τυφώνα από τη Βενετία της Φλόριντα. Ανεμοστρόβιλο στο Κλουίνστον της Φλόριντα. Γενικά είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής. Εμείς που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε όλο αυτό. Θα το κλείσω όμως, γιατί έχει μουσική και μπορεί να μου ρίξει λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Η στιγμή που η Πούντα Γκόρντα, περίπου 20 μίλια βορειοδυτικά του Fort Myers, βυθίζεται στο σκοτάδι μετά από έκρηξη. Είναι οι μπλε λάμψεις που βλέπαμε και άλλες φορές, αλλά αυτό μάλλον ήταν έκρηξη. Οι μπλε λάμψεις αυτές έχουν συνδεθεί με το HARP. Το λέω ως θεωρία. Εγώ ξαναλέω, πιστεύω ότι είναι φυσικό φαινόμενο αυτό το συγκεκριμένο και όχι HARP. Για να μην παρεξηγούμε. Να το. Αυτό μπλε έκρηξη, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και έπεσε στο σκοτάδι. Με ανέμους που φτάνουν τα 90 μίλια ανά ώρα κινείται ο τυφώνας. Μήνυμα σε κλειστό κατάστημα λόγω του τυφώνα, ok. Έχουν περάσει από πάνω μας 12 ανεμοστρόβιλοι και το νερό είναι 3 μέτρα στη Maple, στο Maple, δεν ξέρω. Η στιγμή που ο τυφώνας Μίλτον φτάνει στην ξηρά. Δεν θα τα δούμε όλα, παιδιά. Δέντρο ξεριζώνεται και πέφτει στη Αγία Πετρούπολη. Σπίτια έχουν βυθιστεί το νερό στη Βενετία. Το κέντρο του Fort Myers που γίνεται χαμός, περιοχές καταγράφουν ποσότητες βροχοπτώσεων που κανονικά αντιστοιχούν σε πολλούς μήνες. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Περιοχές της Φλόριντα έχουν καταγράψει απίστευτες ποσότητες νερού από τις σποδρές βροχοπτώσεις. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγράφονται στην περιοχή είναι τα εξής: Saint Petersburg 4,56 χιλιοστά, Tampa 2,52 χιλιοστά και ούτω καθεξής. Στιγμιότυπο από το ξέσπασμα του τυφώνα στη Φλόριντα, κοιτάξτε εδώ πώς πάνε τα δέντρα. Σχεδόν 2,8 εκατομμύρια σπίτια χωρίς και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα, παιδιά. Δωρεά 5 εκατομμυρίων δολαρίων από την Taylor Swift για τις πληγέντες από τους τυφώνες και πλημμύρισε το υπόγειο νοσοκομείου και πάει λέγοντας. Μέχρι τώρα αυτές είναι οι ειδήσεις. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, να έχουν προφυλαχτεί άνθρωποι που καλώς ή κακώς γνωρίζουν από τέτοιες καταστάσεις, γιατί έχουν χτυπηθεί πολλές φορές από τυφώνες. Και ευτυχώς έπεσε η κατηγορία 5 που λέγανε σε κατηγορία 1, οπότε τα 200 και χιλιόμετρα την ώρα έγιναν μόλις 90, όχι ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο, αλλά αποδεικνύει ότι αν υπάρχουν που υπάρχουν εταιρείες τροποποίησης καιρού και συστήματα τροποποίησης καιρού, είτε το φυσικό φαινόμενο εξασθένησε μόνο του και πάλι καλά για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, είτε το εξασθένησαν προκειμένου να μην δημιουργηθεί ο χαμός, γιατί πολλοί πίστευαν ότι έγινε επίτηδες για να προκληθεί ο χαμός για διαφορετικούς και πολλούς λόγους. Πάμε τώρα σε αυτά που ακούγονται, γιατί ακούγονται πολλά. Εδώ είναι ένα άρθρο της Athens Voice και λέει: Κυκλώνας Μίλτον, ναι, μπορούν να ελέγχουν τον καιρό, δίνουν και παίρνουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Είναι στο χέρι σας το τι θα πιστέψετε ή όχι. Άλλο ένα πεδίο θεωριών συνωμοσίας. Καθώς ο κυκλώνας Μίλτον, γι' αυτό και το έκανα, για να διευκρινίσω και τη γνώμη μου και να δούμε ότι και υπήρχαν και άλλοι καταστροφικοί τυφώνες και κυκλώνες και τελικά δεν είναι κατηγορίας 5, όπου στάλθηκε από το HARP ο πιο ισχυρός κυκλώνας στην ιστορία για να τους φάει όλους εκεί. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και μακάρι να μην θρηνήσει η Αμερική καμία απώλεια ζωής.
Καθώς λοιπόν ο κυκλώνας Μίλτον κατευθύνεται προς τις ακτές του κόλπου της Φλόριντα την Τετάρτη, η παραπληροφόρηση γύρω από τις προσπάθειες, ναι, περισσότερα από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν διαταχθεί να γενώσουν τη ρακτή του κόλπου της Φλόριντα, μια περιοχή που εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον Ελίν, ο οποίος έπληξε τις νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου κιόλας. Ακολουθούν μερικές από τις βασικές αφηγήσεις που εκείνη η Athens Voice ονομάζει και κατηγοριοποιεί ως παραπληροφόρηση. Ισχυρισμός: οι τυφώνες είναι προϊόν ελέγχου του καιρού. Αρκετές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας από τη ρεπουμπλικανή αντιπρόσωπο Marjorie Taylor Greene, έχουν υποστηρίξει ότι ο έλεγχος του καιρού ήταν στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια των τυφώνων. Σε μια ανάρτηση στο X στις 3 Οκτωβρίου, η Green δήλωσε: ναι, μπορούν να ελέγχουν τον καιρό, είναι γελίο για οποιοδήποτε να λέει ψέματα και να λέει ότι δεν μπορεί να γίνει. Μα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει αυτό. Οι ειδικοί στην μετεωρολογία των τυφώνων δήλωσαν στο Reuters ότι η τροποποίηση των τυφώνων δεν ήταν ποτέ δυνατή λόγω του μεγέθους και της ισχύς των καταιγίδων. Ναι, αλλά την βροχή μπορούν να την προκαλέσουν. Και μάλιστα στο Ντουμπάι που τροποποίησαν τον καιρό για να μην έχουν ξηρασία, πήγαν να πνιγούν, λέω τώρα εγώ. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας πειραματίστηκε με τη σπορά νεφών σε τυφώνες μεταξύ της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 80 με την ελπίδα να μειωθεί η ισχύ των ανέμων τους, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν λειτουργήσε. Okay. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέγεθος και η ισχύ ενός τυφώνα καθιστούσαν τη διαδικασία αυτή καθώς και άλλες τεχνικές που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των ετών ανέφικτες. Πρόγραμμα HARP χρησιμοποιείται για τη χειραγώγηση του καιρού και την πρόκληση τυφώνων. Το HARP, ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Αλάσκα που διαχειρίστηκε ο Αμερικανικός στρατός μεταξύ 1990-2014, χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλών συχνοτήτων για τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας. Η θεωρία συνωμοσίας σχετικά με το HARP, που επίσημα ονομάζεται High Frequency Active Auroral Research Program, κατηγορούν τις κυβερνήσεις ότι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα για να μεταβάλουν κρυφά τον καιρό ή να συνδέουν ή ότι συνδέουν το πρόγραμμα με φυσικές καταστροφές. Ένας εκπρόσωπος του HARP δήλωσε στο Reuters: το HARP δεν μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει ή να χειραγωγήσει έναν τυφώνα. Ο Howard Diamond, διευθυντής στο Εργαστήριο Αεροπορικών Πόρων της NOAA, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι το HARP δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σχηματισμό τυφώνων όπως η Helen και ο Milton. Τι θα έλεγε, ακόμα και να ίσχυε, που εγώ πιστεύω, ξαναλέω, ότι δεν ισχύει για το συγκεκριμένο τυφώνα. Είναι σαν να πηγαίνεις στο δολοφόνο και να του λες: μήπως σκότωσες 4 άτομα και που τα βρήκαμε τώρα στο δάσος. Όχι, εγώ δεν. Εγώ πίνα καφέ με τους φίλους μου. Α, εντάξει. Είναι κάπως έτσι δηλαδή. Λοιπόν, αυτές είναι οι θεωρίες συνωμοσίας και πάμε να δούμε τώρα και τους καταστροφικότερους σύγχρονους τυφώνες που υπήρχαν και πριν το HARP. Δεν θα σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες. Θα δούμε λίγο τι είναι κυκλώνας ή τυφώνας ή τροπική καταιγίδα. Ονομάζεται ένα σύστημα θύελλας με κλειστή περιστροφική κυκλονική κυκλοφορία γύρω από ένα ήρεμο κέντρο χαμηλής βαρομετρικής πίεσης, γνωστό ως μάτι του κυκλώνα. Δημιουργούνται πάνω από θερμούς ωκεανούς ή μεγάλες θάλασσες, ποτέ πάνω από στεριές, γι' αυτό σας είπα ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ τέτοιο, και παράγουν σφοδρές καταιγίδες με ανέμους και κατακλυσμιές βροχές. Ωραία, πάμε να δούμε. Τα τελευταία 50 χρόνια οι τυφώνες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και έχουν σκορπίσει το θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αφήνοντας άστεγους πολλά εκατομμύρια στον αναπτυγμένο κόσμο. Τυφώνα Σάντι, αυτό έγινε το 12, θύματα 286 σε 7 χώρες, 68 δισεκατομμύρια ζημιές. Okay. Τυφώνας Νίνα, το 1975 στην Κίνα, 230.000 τα θύματα πριν το HARP. Ζημιές 1,2 δις, 5,3 δισεκατομμύρια σε σημερινές τιμές. Κυκλώνας Νταγκής, 2008 Μιανμάρ, 138.000 θύματα, 10 δις ζημιές. Κυκλώνας Μπόλα, το 1970 στο Ανατολικό Πακιστάν, Νιν Μπαγκλαντές, 300 με 500.000 θύματα, 520 εκατομμύρια σε σημερινές τιμές. Τυφώνας Μόρακοτ, το 2009 στην Ταϊβάν, 789 θύματα, 6,2 δις ζημιές. Τυφώνας Μίτς, 1998 στην Ονδούρα, Νικαράγουα, 19.000 θύματα, 9 δις. Τυφώνας Άικ, Σεπτέμβριο 2008, Κούβα, Ηνωμένες Πολιτείες, θύματα 195, ζημιές 37,5 δις. Τυφώνας Άντριου, 1992, Μπαχάμες, Φλόριντα, Λουιζιάννα, πάλι στη Φλόριντα, 45 θύματα, 43 εκατομμύρια ζημιές. Κοιτάξτε εδώ και τις εικόνες. Τυφώνας Κατρίνα, το 2005, 1833 θύματα, 108 δις ζημιές. Κυκλώνας του Μπαγκλαντές, 1991, ίσως και πριν το HARP, 138.000 θύματα και ούτω καθεξής. Η λίστα συνεχίζεται. Ευτυχώς λοιπόν, οι προβλέψεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί για την σφοδρότητα του κυκλώνα ή τυφώνα Μίλτον. Η κατηγορία 5 έγινε μέσα σε μερικές ώρες κατηγορία 1 και ευτυχώς, γιατί θα θρυνούσαν θύματα εκεί πέρα.
Οπότε σας είπα την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι είναι φυσικό φαινόμενο, έστω και αν πολλές φορές τα ρίχνουμε όλα στο χάρπι στην τροποποίηση του καιρού, που ξαναλέω για πολλωστή φορά μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν γίνεται να τα ρίχνουμε όλα σε αυτό. Όπως και να έχει όμως, θα ακούσω τη δική σας άποψη με σεβασμό, αν πιστεύετε ότι είναι κάτι διαφορετικό, και αν έχετε περισσότερα στοιχεία ή πληροφορίες, μπορείτε να τα παραθέσετε με σχόλιο κάτω από αυτήν την εκπομπή για να το συζητήσουμε και περισσότερο μέσα στα σχόλια. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν όσοι δεν είστε συνδρομητές. Πατήστε το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τις νέες, καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Ευχόμαστε και στη Φλόριντα και στη γενικότερη ευρύτερη περιοχή να είναι όλοι καλά για να περάσει σχετικά ανέμακτα αυτός ο τυφώνας. Και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.